Τον απολογισμό του για τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Εύρος αλλά και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από την κακοκαιρία έκανε στην τηλεόραση επιλογές ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Χρήστος Μέτιος. Όπως είπε ο κύριος Μέτιος, τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στο Βόρειο Εύρο, στους δήμους Ορεστιάδας, Δημοτίχου και Σουφλίου, τους οποίους και κηρύξαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως και στο Δήμο Σαμοθράκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν επίσης σημαντικά προβλήματα στη Δράμα και την Καβάλα. Αυτή την φορά ήταν περισσότερο έντονες οι καιρικές συνθήκες στην περιφέρειά μας. Πάρα πολλά τα μέτωπα, συνεχείς οι χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, το σύνοδό της, δηλαδή και η πέντε νομή, και η πέντε, με συγχωρείτε, δήμη, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, η δήμη Καβάλας και Παγκαίου, και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, η δήμη Ορεστιάδος, ορεινός ο Εύρος δηλαδή, Ορεστιάδας, Δημοτίχου και Σουφλίου, καθώς και ο Δήμος Σαμοθράκης, αυτές όλες οι περιοχές κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πολιτικής προστασίας, ήταν δηλαδή οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο στο σύνολο της περιφέρειας από την κακοκαιρία που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Φυσικά όλος ο ορεινός όγκος, σε όλο τον ορεινό όγκο υπήρχαν προβλήματα, αλλά στις περιοχές που προανέφερα ήταν τα πιο σημαντικά. Επισκέφθηκα και εγώ και επιτελείο της περιφέρειας και η πολιτική προστασία όλες αυτές τις περιοχές για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έγινε. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί όσον αφορά τους κεντρικούς άξονες, τους εθνικούς άξονες, τον εθνικό δρόμο και, και περιφερειακές οδούς τις κεντρικές. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, έχουν καθαριστεί οι δρόμοι αυτοί, η προσπάθεια συνεχίζεται για πιο περιφερειακούς δρόμους, για μικρότερους δηλαδή δρόμους και για προβλήματα που υπήρχαν μέσα στις πόλεις. Μάλιστα, ο κύριος Μέτιος υπογράμμισε πως έχουν πέσει πάνω από 2.000 τόνοι αλάτι στον Εύρο και τις προηγούμενες ημέρες η περιφέρεια προμηθεύτηκε άλλους 450, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η κακοκαιρία υποχωρεί. Η κακοκαιρία υποχώρησε και χθες και σήμερα υπήρχαν πιο υψηλές θερμοκρασίες, οπότε βέβαια περιμένουμε, οπότε ήταν καλύτερα τα πράγματα. Περιμένουμε από τη Δευτέρα όμως ένα νέο κύμα. Δεν ξέρω πόσο έντονο θα είναι, ίσως τα πιο ορεινά, αλλά αυτό μας ανησυχεί βέβαια σίγουρα, αλλά περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα εκδηλωθεί. Κάποιες περιοχές που πλήττονται περισσότερα, όπως αυτές που σας προανέφερα και κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ήταν και γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και την βοήθεια του στρατού. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν και μηχανήματα από το στρατό, όπως είπατε, και να βοηθήσουν έτσι να αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα και πιο ευκολότερα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.